θεσιμότεροι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Σαμπαζιώτη, κύριε Χρονόπουλε, κύριε Κανελόπουλε, κύριε Μερκούρη, κύριε Βασιλόπουλε, κύριε Ηλία Τσίγκαλε, κύριε Ηλία Τσιντηρή, κύριε Χρήστο Πλακονούρη, σας αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην αποψινή μας βραδιά. Βέβαια, μαζί μας είναι και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μεσημείων Συγγραφέων, αφού η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας για τρίτη χρονιά υλοποιεί μια επιθυμία του Δήμου Τριφυλίας και του Δημάρχου μας Κώστα Κόλια, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, εκτός από την ιδιότητα του Δημάρχου, έχει και την ιδιότητα του λογοτέχνη. Υλοποιεί λοιπόν και αποτείει ένα χώρο τιμής στους πνευματικούς ανθρώπους της Τριφυλίας. Για τρίτη χρονιά, λοιπόν, οργανώνουμε μαζί με την Ένωση Μεσημείων Συγγραφέων 4 εκδηλώσεις. Ξεκινούμε απόψε εδώ στην όμορφη Κυπαρισία με ένα αφιέρωμα στους Σαβλονίτες συγγραφείς, στον Κώστα Καλατζή, στον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και στην Σοφία Φιλντίση. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν αύριο στα Φιλιατρά με αφιέρωμα στον Νίκο Μαραγκό. Θα συνεχιστούν πάλι εδώ στην Κυπαρισία το ερχόμενο Σάββατο, 12 Οκτωβρίου, με ένα αφιέρωμα στο Διονύσιο Πιτερά και θα τελειώσουν στις 30 Οκτωβρίου στους Γαργαλιάνους με αφιέρωμα στο Σωτήρη Λυριτζή. Ξεκινώντας λοιπόν την απόψινή μας εκδήλωση, θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο Τριφυλίας κ. Κώστα Κόλια να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να πούμε ότι εκτός από τον κύριο Τσίγκανο, τιμά την εκδήλωσή μας και ο άλλος πρώην δήμαρχος, ο κύριος Τσάκος. Και είναι χαρά μας ότι σε αυτή την αίθουσα βρίσκονται τρεις πρώην δήμαρχοι. Βέβαια, έξω έχει ψυχράνει ο καιρός, είναι μια φθινοπορική μέρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις που θα ακούσουμε και κυρίως το πνεύμα που θα μας μεταφέρουν από τους τρεις δημιουργούς που σήμερα τιμάμε, θα ζεσταίνει τις καρδιές μας, θα ζεσταίνει τις ψυχές μας και αυτό το έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη αυτούς τους τελευταίους καιρούς που θα με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέμε ότι δεν θα αφήσουμε να στεγνώξει η καρδιά μας από ό,τι συμβαίνει γύρω μας και στην πατρίδα μας. Θα είμαστε εδώ και το χαμογελό μας να μπορούμε να το κάνουμε αυτή στα χείλη μας αλλά και το πνεύμα μας να δημιουργεί ευχάριστες καταστάσεις. Είναι η τρίτη χρονιά λοιπόν που διοργανώνουμε αυτού του είδους εκδηλώσεις. Το χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Η Τριφυλία είναι μια πανέμορφη περιοχή και μια πλούσια περιοχή. Εκτός όμως από το φυσικό της σκάλος και εκτός από τον οικονομικό και φυσικό της πλούτο, έχει μια πολύ μεγάλη και πλούσια πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά από τους ανθρώπους που δεν είναι πια μαζί μας. Τους έχουμε παρατιμήσει πάρα πολλές φορές, αλλά και από αυτούς που έχουν πάρει τη σκητάλη και δημιουργούν σήμερα πολιτισμό και τέχνη. Δεν πιστεύω ότι έτσι ολοκληρώνουμε το χρέος μας απέναντι σε αυτή τη μεγάλη πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά, αλλά ένα αντίδωρο σε αυτούς προσφέρουμε, ένα ερέθισμα δίνουμε και δηλώνουμε παρόντες στο σήμερα, ακουμπώντας στη δημιουργία του χτες. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αφορά τρεις Αυλονίτες λογοτέχνες. Υπάρχουν πάρα πολλοί λογοτέχνες στην Ελλάδα. Και που δεν είναι πια μαζί μας και από αυτούς που είναι μαζί μας. Θα λέει κανείς ότι ο πληθυσμιακός της χαρακτήρας ή ο αριθμός των λογοτεχνών και των πνευματικών ανθρώπων στην Αυλώνα είναι δυσανάλογος από τον πληθυσμιακό της χαρακτήρα. Η Αυλώνα είναι μια πανέμορφη περιοχή, καλύπτει όλο τον ορεινό μας όγκο από τα Πλατάνια και φτάνει έως κάτω το Καλό Νερό. Έχει ιστορικό βάθος από τους πρώτους ιστορικούς χρόνους. Αναφέρεται ο Αυλών, Δήμος Αυλώνος, που ανήκε στο βασίλειο της Πύλου και της Μεθόνης, προ ακόμα του Νέστορος, όταν βασιλιάς εκεί ήταν ο Περικλήμενος και αναφέρεται μάλιστα ότι και πολλοί Αυλονίτες είχαν λάβει μέρος στην αρμοναυτική εκστρατεία.
Η Νέδα δεν είναι μόνο το ποτάμι που ξέρουμε σήμερα, το ποτάμι του περιπάτου. Σε παλιότερους καιρούς η Νέδα ήταν ο πλωτός διάδρομος από την ορεινή Αυλώνα μέχρι το λιμάνι, μέχρι την παραλία της Παρισίας. Στους προβυζαντινούς χρόνους το εμπόριο άκμαζε και οι μετακινήσεις γινότανε στην Έδα και μάλιστα με αντίστροφη φορά, από κάτω προς τα πάνω. Τα λέω αυτά για να συνδέσουμε τη δημιουργία των ανθρώπων με τον τόπο. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα Πλατάνια και η Νέδα, είναι όλα τα χωριά εκεί, τα οποία κατά δική μου ταπεινή αντίληψη, χωρίς να είμαι ειδικός, έχουν αναπτύξει ένα πολύ ενδιαφέροντα πολιτισμό στην αρχιτεκτονική. Εγώ το λέω τον πολιτισμό της πέτρας. Όταν περνάμε από τα χωριά αυτά, βλέπουμε καταπληκτικά οικοδομήματα με πέτρες. Και καταβγάζει η δημιουργία και στο χώρο που τον βλέπουμε πολλές φορές. Σιδηρόκαστρο, το χωριό των Αγαλμάτων, με τον Γιώργακά. Είναι λοιπόν μια περιοχή που δίνει πολιτισμό και από εκεί ξεχωρίσαμε να ξεκινήσουμε τη φετινή μας παρουσίαση των λογοτεχνών με τρεις ανθρώπους που η επιλογή τους δεν θα παρακαλούσα να μην θεωρηθεί ότι αδικούμε τους άλλους. Είπαμε να μιλήσουμε για τον Κώστα Καλατζή, να μιλήσουμε για τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, να μιλήσουμε για τη Σοφία Αφιντήση, τρία ονόματα καταξιωμένα στον χώρο της πνευματικής δημιουργίας και μάλιστα προκρίναμε την παρουσίαση αυτή να την κάνουν συμπολίτες μας, οι οποίοι και τους έχουν γνωρίσει και τους έχουν μελετήσει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι ικανοποιητικό σε αυτούς τους καιρούς να ασχολούμαστε και με αυτά τα ζητήματα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων, γιατί μαζί ξεκινήσαμε και μαζί πορευόμαστε σε αυτόν τον δρόμο και ιδιαίτερα από τους Μεσσηνίους Συγγραφείς να ευχαριστήσω και τον πατριώτη μας, τον Κώστα τον Ζωτόπλο, που τον παρακαλώ να με διαδεχθεί και στο βήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος, Ζωτόπουλος, θα παρθύνει τώρα ένα χαιρετισμό. Ευαισθημότατοι, κύριε Δημάρχε, κύριε Πρόεδρε Δημάρχη, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, εύχομαι επιτυχία στη σημερινή λογοτεχνική βραδιά, με την οποία τιμούμε το έργο τριών σημαντικών τριφύλιων λογοτεχνών που κατάγονται από το δημοτικό διαμέρισμα της Αυλώνος, του ποιητή, πεζογράφου και ιστορικού συγγραφέα Κώστα Καλαντζή, του πεζογράφου, λαογράφου και ιστορικού συγγραφέα Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και της πεζογράφου, ποιητρίας και στιχουργού Σοφίας Φίλτηση. Η εκδήλωση αυτή είναι η πρώτη μια σειρά τεσσάρων εκδηλώσεων που θα γίνουν τις επόμενες μέρες στην Τριφυλία με συνδιοργανωτές, την Κοινοφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας και την Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων. Όπως σας είναι γνωστό, η προσπάθεια αυτή γίνεται για τρίτη συνεχή χρονιά και έχει σκοπό να προβάλλει σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας, να κάνει γνωστό το έργο τους στους νεότερους και να το ξαναφέρει στη μνήμη των παλαιότερων. Να αναδείξει τις αισθητικές και κοινωνικές αξίες που διαπνέουν το έργο των δημιουργών αυτών, αλλά και τα ήθη και έθιμα της περιοχής σε παλιότερες εποχές και γενναίες, που ενδεχομένως περιγράφονται στο έργο τους και που ίσως κάποια από τα έθιμα αυτά δεν υπάρχουν πια. Αυτοί οι τρόποι ζωής εμφορούνταν από αλληλεγγύη και βασίζονταν σε δεσμούς οικογενειακούς, κοινοτικούς και ευρύτερα κοινωνικούς που έχουν αλλάξει κατά πολύ από τότε. Αυτή η ανάκληση, με την αισθητική απόλαυση που τη συνοδεύει μέσω της τέχνης των λογοτεχνών αυτών, μπορεί να μας εμψυχώσει. Μπορεί ακόμη να μας παραδειγματίσει με τη ζωή ανθρώπων που έζησαν σε συνθήκες πιο δύσκολες από τις σημερινές και που με θάρρος και απαντοχή έφεραν σε πέρας μια ζωή που δεν της έλειπε παρόλα αυτά η ομορφιά και η νοστιμάδα. Ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια που σιγά σιγά γίνεται θεσμός θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ότι θα βρει ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση και ότι με τα μηνύματα και τις ιδέες που θα αναδείξει θα μας στηρίξει ηθικά σε μια περίοδο ιδιαίτερων και πρωτόγνωρων για τη γενιά μας δυσκολιών.
Ευχαριστώ τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης από τη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισίας, τη συντονίστρια κυρία Βιβή Παντελάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοπρόδων Φιλιατρών και πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριβιλίας, και ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Δήμαρχο κύριο Κώστα Κόλια Ερανιώτη, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής του θεσμού. Χωρίς την ενθουσιώδη πρωτοβουλία και τη διαρκή στήριξή του, δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση των αφιερωμάτων αυτών. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους σημερινούς καλεσμένους ομιλητές μας που ανταποκρίθηκαν με σύλλο και ανέλαβαν το έργο της παρουσίασης των πνευματικών μορφών που τιμούμε απόψε. Τον κύριο Στάθη Παρασκευόπουλο, εκπαιδευτικό, τέος πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, λογοτέχνη και ιστορικό. Τον κύριο Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, τέος στρατηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και λογοτέχνη. Και τον κύριο Γιώργο Φιλτίση, οικονομολόγο και συγγραφέα. Στο τρίτο αφιέρωμα στους τριφύλιους λογοτέχνες περιλαμβάνονται ακόμη μια εκδήλωση αύριο στα Φιλιατρά, στο Βορέιο Πνευματικό Κέντρο, προς τιμή του λογοτέχνη και δημοσιογράφου Νίκου Μαραγκού. Μια εκδήλωση στην Κυπαρισία το επόμενο Σάββατο προς τιμή του λογοτέχνη Διονύση Πιταρά, καθώς και μια εκδήλωση στις 30 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, στους Γαργαλιάνους προς τιμή του λογοτέχνη Σωτήρη Γυριτζή. Σας ευχαριστώ.